Καλημέρα στον κύριο Βασίλη Οικονόμου, καλημέρα στον κύριο Αλέξανδρο Τσιρανταφυλλίδη, από την Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, στον Γιάννη Κωνσταντάκη και τον Νίκο των Ελευθερών, τους δύο συναδέλφους μας. Κυρία Οικονόμου, εδώ φωνάζει η αντιπολίτευση ότι τάξατε, δεν ανακοινώσατε τίποτα το ουσιαστικό από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα αφήσατε έξω και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες από τις εξαγγελίες, όπως για παράδειγμα οι συνταξιούχοι, όπως για παράδειγμα οι δημόσιοι υπάλληλοι και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αδίκως ασκεί αυτή την κριτική η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί πραγματικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ήταν στοχευμένες, σημαντικές και νομίζω ότι θα απαντήσουν στο ερώτημα των ημερών πώς θα στηρίξουμε αυτούς τους οποίους επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδημία. Από την πανδημία, κύριε Παυλόπουλε, ναι, επλήγησαν οι επαγγελματίες, ναι, οι επιχειρήσεις που κλείσανε αναγκαστικά, ναι, οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να εργαστούν γιατί ήταν μέσα στα πλαίσια αυτής της αντιμετώπισης της πανδημίας. Χιλιάδες λοιπόν άνθρωποι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις στον τουρισμό, στην εστίαση, πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν τρομερό αγώνα για να σταθούν στα πόδια τους. Κάποιες δεν μπορούν ούτε καν αυτό να κάνουν. Άρα λοιπόν είναι αυτοί οι πληγόμενοι αυτής της εποχής, αυτής της περίοδου. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλανε την στήριξη. Όλοι πραγματικά στην κοινωνία θέλουν μια στήριξη. Πολλές τάξεις και πολλές ομάδες, ή εργασιακές, ή ομάδες οι οποίες πραγματικά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, όπως είναι ο συνταξιούχος, όπως είπατε. Αλλά αυτή τη στιγμή, ποιος δίνει αγώνα μεγάλο να κρατήσει ανοιχτή και όρθια την επιχείρησή του? Μήπως είναι το ξενοδοχείο, μήπως είναι η τουριστική επιχείρηση, μήπως είναι η καφετέρια, η ταβέρνα, δηλαδή οι επιχειρήσεις εστίασης. Μήπως αυτές οι επιχειρήσεις δοκιμάστηκαν παραπάνω και περισσότερο από όλους? Εκεί λοιπόν, βλέποντας ο Πρωθυπουργός τη μεγάλη ανάγκη, έκανε στοχευμένες εξαγγελίες της τάξεως των 7 δισεκατομμυρίων. Είναι πολλά λεφτά, ναι, κάποιοι μπορούν να πούνε λίγα λεφτά, κάποιοι μπορούν να πούνε θα μπορούσαν να ήταν 10 και 20 και 30. Εχθές, νομίζω, εμείς κύριε όμως, Οικονόμου, στοχευμένα τους είπατε. Μην περιμένετε όμως τίποτα. Αυτό τους είπατε χθες. Σε ποιους? Σε όλους. Να σας πω γιατί. Αφού θα δώσουμε 7 δις, τι δεν με περιμένουν τίποτα. Πού θα τα δώσετε όμως? Σας τα πω μόλις. Να σας πω που θα τα δώσετε. Περιέγραψα μόλις τώρα. Μισό λεπτάκι. Όχι, δεν δίνατε. Γιατί θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα περιέγραψα πάντως. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό? Όχι, σε αυτό που λέω, συμφωνείτε. Περιγράψατε πολύ ορθά τους πληττόμενες κατηγορίες. Εκεί συμφωνούμε απόλυτα. Άρα λοιπόν, αφού θα πάρουν. Μία ερώτηση. Θα πάρει δεν θα πάρει ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα. Τίποτα. Δεν θα πάρει κανένας. Ένας εργαζόμενος, ναι, που παίρνει μέχρι 1.000 ευρώ και ένας ελεύθερος επαγγελματίας που εισπράττει μέχρι 10.000 το χρόνο, ναι, και ένας αγρότης, πέστε μου τι κερδίζει από τις εξαγγελίες στις χθεσινές Θεσσαλονίκη. Κύριε Στρατάκη, θα σας το πω καθαρά. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση πάντως. Και εγώ συγκεκριμένα θα απαντήσω. Ναι. Είπα ότι είναι στοχευμένες οι στηρίξεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Αυτή είναι κάτω από τη μεσαία που σας περιέγραψα. Κάτω από τη μεσαία είναι. Σας καταλαβαίνω. Ναι. Και εσείς με καταλαβαίνετε, νομίζω. Ναι. Όχι, άρα, σας λοιπόν, ρωτάει. Σας καταλάβω, λοιπόν. Αν έχουν ανάγκη αυτές οι κατηγορίες. Αν είναι σε ανάγκη. Είμαι πολύ καθαρός και λέω, ναι, η μεσαία τάξη, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή δίνει μεγάλο αγώνα να κατεθίσει τα πόδια της. Ναι. Και όταν λέω μεσαία τάξη, όχι μόνο εισοδηματικά, αλλά και σαν εργασιακές, ναι, ομάδες και σαν ομάδες επαγγελματίες. Ναι. Ο ελεύθερος επαγγελματίας με το χαμηλότερο εισόδημα, λοιπόν, δεν έχει ανάγκη να στηριχθεί? Όλοι έχουν ανάγκη, κύριε Παυλόπουλε. Από πού θα στηριχθεί αυτό ο λαός? Ακούστε να δείτε. Ναι. Θα μας κρίνετε κι εσείς, θα, ναι, μας κρίνει και ο ελληνικός λαός, ναι, την αξιολόγηση που κάναμε. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τα δάκρυα για να μην είναι κροκοδίλια. Για πάμε, ξεκίνησε. Ένα λεπτό. Τα δάκρυα για να μην είναι κροκοδίλια που χύσαμε ένα το προηγούμενο λεπτό διάστημα, για να προλάβει και ο κύριος Τσιρανταφυλλίδης. Να ακούσουμε λίγο την πρόεδρο και να γυρίσουμε τώρα. Ολοκληρία η Τουρκία ασχολείται με αυτή την επίσκεψη. Κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Θέλω τα δάκρυα να ακουστούν καλά. Για τα δάκρυα. Για να μην είναι κροκοδίλια, εμείς κάνουμε αυτή την κίνηση. Αυτοί λοιπόν που κλαίγαν όλο το προηγούμενο διάστημα για τη μεσαία τάξη που έδινε σκληρό αγώνα να κατηθεί όρθια, να μας πούν. Συμφωνούν για κάτι προεκλογικά? Ναι. Για πάμε, κλαίγαν. Για περιμένετε, για περιμένετε. Δίνουμε τις απαντήσεις. Να προλάβει και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, τι λέτε, 7 δισεκατομμύρια είναι λίγα ή είναι τίποτα ή είναι μια παρέμβαση υπολογίσιμη?
Κύριε Παυλόπουλε, απαντώ στα κροκοδίλια δάκρυα. Είναι αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση που άφησε την πρίκα για να διαχειριστούν 37 δις, που είναι χρήματα της μεσαίας τάξης, είναι κουμπαράς για αυτή την δύσκολη συγκυρία που περνάμε για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Νομίζω σε μια αποστροφή της ομιλίας των απαντήσεων που έδωσε ο συναδέλφος μας χθες ο κ. Μητσοτάκης, τα είπε όλα. Τα πράγματα θα γίνουν μόνο χειρότερα. Το λέει και για το μεταναστευτικό, αλλά αυτό νομίζω καλύπτει συνολικά όλο το. Γιατί με αποσπασματικά μέτρα, εσείς τα περιγράψατε. Τι δεν πήρανε. Κουβέντα για τον ένφια. Κουβέντα για την προκαταβολή φόρου. Κουβέντα νησιά. Για τις μειώσεις των συντελεστών φορολογίας. 26 νησιά. Τίποτα. Κουβέντα για τα μικρότερα νησιά. Αυτή είναι νησιά. Η στήριξη. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τεράστιο. Δεν έχουν πραγματικά αίσθηση. Δεν περπάτησε στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, κύριε Παυλόπουλε, να δει ότι η φτώχεια, τα συσίτια πολλαπλασιάζονται. Μιλάμε για ύφεση, ναι. Λουκέτα και ανεργία. Αυτό που έρχεται, που είναι το τρένο κατά πάτο μας, της ύφεσης, της ανεργίας και της ανέχειας, δεν θα έχει προηγούμενο. Συμφωνείτε με τις εκατοχιάδες θέσεις. Τον όρο αυτοπεποίθηση. Την επιδότηση. Αυτοπεποίθηση για ποιον. Την επιδότηση των 100.000 θέσεων, συμφωνείτε. Και θα ρυφλείτε. Μισό λεπτό. Μην μιλάτε πάνω μου, σας παρακαλώ, σας άκουσα. Με 503 ευρώ θα νιώσει αυτοπεποίθηση για να πληρώσει φως, νερό, τηλέφωνο και ενίκιο. Είπατε προηγούμενα για τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα λαστιχάκια και η μασκούλα. Δεν κάναν τίποτα, τίποτα. Όχι να μειώσουν τους μαθητές τους 15. Όχι να διπλασιάσουν τους καθηγητές όπως έκανε η γειτονική μας Ιταλία. Όχι να πολλαπλασιάσουν τις τάξεις και τα δρανεία να γίνουν μόνα. Ναι. Για πέστε μου, σε ποια κριτική αντέχει, κύριε Παυλόπουλε. Πάντως στην Ιταλία αυτή η Τριανταφυλλίδη ήταν μόνο καρέκλες σε πολλά σχολεία. Δεν πρόλαβα να πάρουν δανεία. Αν αντέχει τη λογική σας, για κάθε βουλευτή αντιστοιχούν 8,5 τετραγωνικά. Για κάθε πελάτη καταστήματος αντιστοιχούν 4,5 τετραγωνικά. Για κάθε μαθητή, το παιδί σας, τα παιδιά μας, αντιστοιχεί μόλις ένα τετραγωνικό. Μα δεν είναι, όχι να μειώσουν τον αριθμό των μαθητών, όχι να πολλαπλασιάσουν τα. Δεν ήταν ικανοί, το είπε ο ανταποκριτής σας, ο Χρήστος Νικολαίδης από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μοιράσαν την Παρασκευή το μεσημέρι στο 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης 27.000 ακατάλληλες μάσκες. Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το είπε ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ναι, ναι, λένε όμως, και θέλω να σας ρωτήσω αν καλώς έγινε, ότι αφού έκαναν τη διανομή. Σε δεύτερο χρόνο ξαναστείλαν τις μάσκες στις παρτίδες στο χημείο έτσι ώστε να αποκλείσουν ενδεχόμενες παρτίδες που είχαν παραβιάσει τις προδιαγραφές. Ρωτώ εσάς, κύριε Παυλόπουλε, δουλειές της τελευταίας στιγμής. Μάλιστα. Μετά τη λήξη του lockdown το τέλος του Μαΐου είχαν 4 ολόκληρους μήνες, ναι, να προετοιμαστούν εν ώψη του δεύτερου κύματος κορονοϊού. Και η μεταβλητή και η παράμετρος για τη σχολική εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι μόνο η μάσκα, είναι τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Είναι οι σχολικές υποδομές. Είναι η καθαριότητα που υποσχέθηκε ο κύριος Θοδωρικάκος. Καθαριότητα, καθαρίστριες. Είναι τα σχολικά γεύματα. Λοιπόν, κατά παιδιά όπως πάμε ένα σχόλιο για τον Νίκο, που θα λιποθυμάνε από την πείνα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα πώς θα μπείτε σε αυτή την ιστορία. Σε αυτό το καμβά πάλι θα μπείτε. Για πάμε και στον κύριο. Σε αυτό το καμβά θα μπείτε. Δηλαδή, για πάμε στον κύριο. Από αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν αποδώσανε. Έλα, Νίκο. Να πω ότι δεν είμαστε άσπρο μαύρο. Δυστυχώς βλέπω ότι επιστρέφουμε στην πολιτική του άσπρου μαύρου. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία. Μακάρι ο κ. Μητσοτάκης να και δώσει περισσότερα, όπως σωστά επισημάνε και οι προηγούμενοι, για τον ένφια, για να επεκταθεί παντού η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Όμως έχουμε μπροστά μας μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Άκουσα γιατί 4 μήνες δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση. Μέχρι πριν λίγο καιρό οι ειδικοί μας έλεγαν ότι το καλοκαίρι θα χαθεί ο ιός. Είδαμε όχι, δεν χάθηκε, επέστρεψε. Και έχουμε μια κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν τελείωσε η πανδημία. Όσοι θεωρούν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από τον κ. Μητσοτάκη αφορούν τη διάρκεια του χρόνου που έχουμε μπροστά μας, κάνουν λάθος. Έχουμε ακόμα πολλές εξελίξεις. Θα ανακοινωθούν και άλλα μέτρα στην πορεία. Θεωρώ, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και σίγουρα κάποιες αδικίες που ακούσαμε χθες, όπως το ότι οι συνταξιούχοι δεν μπήκαν σε αυτό το πρόγραμμα να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, θα διορθωθούν. Αυτή είναι η εκτίμηση και η πληροφορία που έχω. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία. Μάλιστα. Γιάννη Στατάκη. Κοιτάξτε, η ουσία είναι μία. Ότι για ακόμα μία φορά, κατ' επιλογή,
αυτοί που μένουν έξω είναι χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι. Ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Γιατί οι χαμηλόμισθοι είναι επιλογή. Ακούστε, ακούστε. Δεν πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης οι χαμηλόμισθοι. Μα γι' αυτό ακριβώς. Μα γι' αυτό, δεν σε βλέπουμε. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητέ συνάδελφε. Εξαγγέλθησαν. Εξαγγέλθησαν μέτρα που αφορούν μόνο ελαχίστους. Όταν εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να μου λέει ότι μειώνω τις εισφορές, τις ασφαλιστικές, και ένας εργαζόμενος των 20.000 θα κερδίσει 260 ευρώ το χρόνο, αυτό με προβληματίζει. Δεν το καταλαβαίνετε. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν 20.000 πια το χρόνο? Να σας πω ποιοι είναι. Ένα ποσοστό 10% του ιδιωτικού τομέα. Οι υπόλοιποι 90% τι παίρνουν? Να σας πω και κάτι, οι αγρότες. Πόσοι μπαίνουν στην κατάργηση αυτή των εισφορών? Το 4%. Γιατί το 96% των αγροτών δεν συμπληρώνουν εισόδημα 10%. Εκείνο το μόνο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το λέω, είναι ένα δάνειο, η επιστρεπτέα, δηλαδή προκαταβολή, η οποία δεν την απαλλάσσεται από αυτή ο επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας. Απλά τη δίνει πίσω με δάνειο. Ελάτε, δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Οικονόμου, μια φράση. Ελάτε για να κλείσουμε. Ακούστε. Πραγματικά λοιπόν φαίνεται ότι τα δάκρυα που χύνανε όλοι ή όσοι τέλος πάντων αγωνιούσαν τόσο πολύ για τη μεσαία τάξη, για τα μαγαζιά που κλείνανε, για τους επιχειρηματίες ή για τους επαγγελματίες, για τους εργαζόμενους που πήγαιναν στον δρόμο. Και όλοι αυτοί. Ήταν ψεύτικα, ήταν κροκοδίλια. Όχι κροκοδίλια. Ναι. Εδώ τώρα βλέπουμε υποκρισία τεραστίων διαστάσεων. Βγαίνει ένα πρόγραμμα 100.000 θέσεων ανεργίας επιδοτούμενο για να ξαναμπούν στην πραγματική εργασία. Ναι. Εργασίας, και δεν μιλάει κανένας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δώσανε μεγάλο αγώνα και δίνουν για να κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις, τους είναι παντελώς αδιάφοροι. Καλημέρα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει μόνο με το κράτος, έχουν μάθει μόνο να μην. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε. Σας παρακαλώ. Ελάτε, πείτε τη σας, κύριε Θεατραφυλλίδη. Και το λένε αυτός προνομιούχος. Αφήστε τον προνομιούχος. Είναι προνομιούχος αυτός ο οποίος παίρνει 11.000 ευρώ. Είναι προνομιούχος. Δεν καταλάβατε. Ξέρετε γιατί το διαχωρίζετε. Σήμερα το πρωί το καλύτερο που διάβασα είναι. Θύμιζε γραφείο τελετών το σκηνικό στη Διεθνή Επίτροπη. Εντάξει τώρα, κορονοϊό. Έτσι. Ελάτε, κύριε. Ελάτε. Μία φράση μου. Θέλουμε την αλήθεια για όλα τα ζητήματα για να υπάρχει εθνική ομοψυχία. Αλλά όταν το ψέμα έχει γίνει η εταίρα φύσης του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, πότε χτίστηκε το στρατόπεδο στη Μόρια? 2013, ο κύριος Δένδια το έκτισε. Καλημέρα. Και ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε ότι το στρατόπεδο στην Μόρια από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχετε περάσει από τις διαφορετικές εκπομπές. Ξέρετε τους λόγους. Θα συγκρίνετε με 5 μήνες. Καλημέρα. Καλημέρα και δύο οικονόμους του κύριου Δένδια. 25.000 πήγανε στην Μόρια.